Καταρχήν να πούμε ότι η διαπραγμάτευση γίνεται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Άρα όλα τα σχέδια που έχουμε και προωθούμε, ακόμα και η ρήξη που αναφέρατε, είναι εντός αυτού του ευρωπαϊκού πλαισίου. Δεν υπάρχει σχέδιο για εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου. Θα έλεγα μάλιστα ότι ουσιαστικά τώρα επανεντάσσεται ξανά με όρους ισοτιμίας. Αυτός είναι ο στόχος μας, η Ελλάδα στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν, δεν ανοίγει το θέμα Brexit για εσάς λοιπόν? Όχι. Όπως λένε αρκετοί. Για κανένα δεν ανοίγει, παρά μόνο για μερικούς αναχρονιστικά σκεπτόμενους της αντιπολίτευσης που θέτουν τέτοιο ζήτημα εκφοβιστικά για την ελληνική κοινωνία. Γιατί όμως είμαστε αισιόδοξοι? Για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι διότι η κρίση που έχει ξανακυλάει η Ευρώπη, αλλά εκεί υπάρχουν και ενδείξεις για την παγκόσμια οικονομία, δείχνει ένα αδιέξοδο σε αυτό που ονομάζαμε μονόδρομο. Και αναγκάζει τις ελίτ να ξανασκεφτούν την πορεία των παγκόσμιων οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων. Η Μέρκελ επιμένει, αλλά επιμένει αναχρονιστικά. Γι' αυτό και επιμένει έχοντας ένα σχετισμό δυνάμεων υπέρ της. Ένα σχετισμό δυνάμεων στο στενό πλαίσιο της Ευρώπης, όχι παγκόσμια. Όχι παγκόσμια. Η παρέμβαση του Ομπάμα κάτι δείχνει. Υπάρχουν αντιφάσεις σήμερα στο παγκόσμιο σύστημα. Είστε ικανοποιημένος από τους συσχετισμούς που διαμορφώνονται τις τελευταίες ημέρες από τις διαπραγματεύσεις? Θα σας απαντήσω. Το ένα στοιχείο λοιπόν είναι το ζήτημα, επαναλαμβάνω, των ελίτ, των κυβερνήσεων, των δυνάμεων που μέχρι τώρα είχαν την ευθύνη για την πορεία αυτή, που λένε δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα. Mm. Και το δεύτερο, που αν θέλετε είναι και το πρωταρχικό, είναι η συνειδητοποίηση σε λαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ότι αυτές οι πολιτικές είναι αντικοινωνικές πολιτικές. Δηλαδή υπάρχει μια ρογμή στην ιδεολογία του νεοφιλελευθερισμού παγκόσμια και κυρίως τώρα που ζητάμε στην Ελλάδα. Αυτά που συνέβησαν χθες, τα μεγάλα συλλαλητήρια στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, συλλαλητήρια αλληλεγγύης στην κυβερνητική προσπάθεια στήριξης της πορείας της χώρας διεθνώς μετά τις εκλογές, ουσιαστικά απορρέουν από την εντολή της 25ης Ιανουαρίου, είναι μια συνέχεια, ένα συνεχές λαϊκής δυναμικής που αναπτύσσεται και που είναι κατά τη γνώμη μου αυτό το συνεχές λαϊκής δυναμικής παρόν στο τραπέζι των Βρυξελών και χθες και σήμερα και τη Δευτέρα. Γι' αυτό είμαι αισιόδοξος. Και γι' αυτό πιστεύω ότι δεν θα προσκρίσουμε σε ένα τείχος, διότι αυτή η λαϊκή δυναμική επηρεάζει και τις κοινωνίες των άλλων. Ένα παράδειγμα. Άκουσα και τώρα. Θα μπορούσε να σας πει κανείς ότι οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις από αυτές που έγιναν το 2011 στην Ελλάδα δεν έχουν ξαναγίνει στους αιώνες. Επαναλαμβάνω ότι τώρα έχουμε τη συνειδητοποίηση πρώτον του αδιεξόδου του προγράμματος και δεύτερον τη κρίση του νεοφιλελευθερισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι νέα φάση των διεθνών εξελίξεων. Ήθελα όμως να τονίσω το εξής. Οι κινητοποίησεις αυτές που γίνονται και εδώ και σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι κινητοποίησεις δημοκρατικές. Είναι κινητοποίησεις που δείχνουν με αυθεντικό τρόπο τι σημαίνει λαϊκή συμμετοχή. Και σαν κυβέρνηση έτσι θα πορευτούμε στη μία ή την άλλη περίπτωση. Με λαϊκή συμμετοχή. Αλλιώς είναι υποθηκευμένη η πορεία μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε σχέδιο. Έχουμε σχέδιο. Αυτό μπορεί να σημαίνει και ένα δημοψήφισμα, ας πούμε, για την επικύρωση μιας απόφασης. Χθες έγιναν εκλογές χθες. Δεν ξαναπηγαίνουμε σε εκλογές. Ο κ. Κουρλέτης είπε ότι αυτό θα μπορούσε να ήταν ένα όπλο στη φαρέτρα της κυβέρνησης. Αν χρειαστεί. Δεν ξέρουμε πώς μίλησε ο κ. Κουρλέτης προηγουμένως. Σας λέω όμως τη γνώμη μου ότι το δημοψήφισμα έγινε στις 25 του μηνός. Και γίνεται καθημερινά. Αν χρειαστεί μια νέα θεσμική αναβάπτιση, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Είναι ένα σενάριο, θα λέει κανένας. Εντάξει, για να ενδυναμώσετε ενδεχομένως την. Δεν έχουμε ανάγκη να μας ενδυναμώσει κανένας, να είναι σαφές. Έχουμε πίστη σε ένα σχέδιο το οποίο αναπτύσσουμε, που είναι σχέδιο κατά τη λιτότητα και υπέρ τη ανόρθωση τη οικονομία και τη δημοκρατία. Κύριε Φίλη, επιτρέπετε μία παρέμβαση. Αμέσως τελειώνω. Ολοκληρώσει και ερωτήσει. Αναφέρθηκα στο θέμα του Νότου. Λένε κάποιοι πήγατε χωρίς. Μα αυτοί που κυβερνάνε στο Νότο είναι ο Σαμουνάς και ο Βενιζέλος. Άμα κάνουν πως δέχονται αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα καταρρεύσουν την άλλη μέρα. Το ξέρουν. Ναι, αλλά σε αυτούς απευθυνόταν και πριν τις εκλογές και λέγανε. Όχι στο Ραχώι. Όχι στο Ραχώι της διαφθοράς, τα σκάνδαλα διαφθοράς. Όχι στο Ραχώι των εξώσεων και της λαϊκής, ας πούμε, επίθεσης. Όχι στο Ραχώι. Όχι στον άνω της Πορτογαλίας. Αλλά άλλοι θα κυβερνήσουν σύντομα και εκεί. Και ξέρετε πώς τους έχει πιάσει κρύος υδρότας με το Ποντέμος στην Ισπανία. Άρα λοιπόν ξέρουν όλοι ότι το πειραματόζωο που θέλουν να κάνουν την Ελλάδα σήμερα δεν πειραματόζω. Είναι ένα πρότυπο παρέμβασης, αντίστασης και δημιουργικής παρέμβασης. Αυτό δημιουργεί μια πρόσθετη δυσκολία, θα σας πει κάποιος, γιατί
η κυρίαρχη δύναμη σήμερα στην Ευρώπη, που είναι η Γερμανία εκ των πραγμάτων, δεν θα ήθελε να ανοίξει την πόρτα σε ορέξεις τρίτων με βάση το παράδειγμα της Ελλάδας, λέει κάποιος. Και επομένως δυσκολεύει μια συμφωνία. Να μας τιμωρήσει. Δυσκολεύει μια συμφωνία γιατί σου λέει θα ζητήσουν και άλλοι. Ναι. Απλό. Η Γερμανία. Λειτουργήσει ως ντόμινο δηλαδή. Ναι, ναι. Λειτουργήσει ως ντόμινο. Η Γερμανία έχει μπροστά της να λύσει προβλήματα τα οποία υπερβαίνουν τη στρατηγική του μερκελισμού και του νεοφιλελευθερισμού. Μεγάλα προβλήματα. Θα αναγκαστεί να βρει νέες ισορροπίες μέσα από ρήξεις και αντιπαραθέσεις. Και το εσωτερικό πολιτικό σύστημα της Γερμανίας δεν θα προχωρήσει με την συνένεση που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, τη σοσιαλφιλελεύθερη συνένεση. Διάβαζα προχθές ένα μανιφέστο των μεγάλων εργατικών συνδικάτων της Γερμανίας που είναι στο πλευρό της ελληνικής κυβέρνησης. Των συνδικάτων των μεγάλων. Και ξέρουμε ότι εκεί τα συνδικάτα δεν είναι όπως εδώ. Ναι. Παίζουν ένα σοβαρό κοινωνικό και πολιτικό ρόλο. Ο Σόιμπλε, αν φωνάζει και λέει, με τον τρόπο το λέει, για το 751 και αυτά, είναι ότι φοβάται και το εσωτερικό της Γερμανίας. Διότι ο εργαζόμενος στη Γερμανία, περίπου το 25% ένας στους τέσσερις εργαζόμενους, είναι σε συνθήκες μισθολογικού μεσαίωνα. Άρα όντως θα υπάρξει αυτή η ιδιοτέλεια της Ευρώπης. Συμφωνία για το κατώτατο που είναι πολύ πιο πάνω από τα δικά μας, έτσι. Πολύ. Σε σχέση πάντοτε με το επίπεδο της οικονομίας, λέμε πάντα. Ναι. Άρα θέλω να πω ότι θα έχουμε τέτοια προβλήματα τα οποία δεν αφορούν την Ελλάδα και την Ευρώπη, αφορούν την Ευρώπη συνολικά. Πιέζει ο χρόνος, κύριε φίλε. Αυτή είναι μια συζήτηση. Μισό λεπτό, κύριε Βρούτσου. Αυτή είναι μια συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ωραία. Αλλά πιέζει ο χρόνος, θα σου πει. Γι' αυτό λέμε βήματα. Ο άλλος βήματα. Και σου λέει: έχεις ανάγκη από λεφτά. Μάλιστα, έχεις ανάγκη από λεφτά. Για να τα πάρεις, να το πω χυδαία κοινικά, έτσι όπως τα λένε και στον κύριο Γκρουπ από ό,τι έχω μάθει, διότι έτσι έχω μάθει τι συζητούν. Έχεις ανάγκη από λεφτά. Για να τα πάρεις τα λεφτά, θα ψηφίσεις. Τον Ομπάμα τον ακούσατε τι είπε. Εγώ τον άκουσα, αλλά δεν ψηφίζει ο Ομπάμα. Κινδυνεύει παγκόσμιο. Κινδυνεύει ο Ομπάμα. Δεν ψηφίζει. Δεν λέω ότι είναι λεφτά ο Ομπάμα. Ναι. Λέω όμως ότι ο Ομπάμα, μιλώντας ακριβώς του συστήματος, είπε πρέπει να βρεθεί λύση, διότι αν δεν υπάρξει ανάπτυξη μέσα στην ευρωζώνη της Ελλάδας, κινδυνεύει παγκόσμια οικονομία. Ελάτε, κύριε Βούτση. Ακούστε. Ακούω με ενδιαφέρον, αλλά και με διασκέδαση, συγγνώμη.